την ανατροπή Ευρώπη. Θα αλλάξει την οικονομία και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όλη τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι το πρώτο στρατόπεδο που ουσιαστικά περνάει προς χρήση στους πολίτες. Είναι ένα μοντέλο το οποίο εμείς θέλουμε να ακολουθηθεί και για άλλα στρατόπεδα. Σωστά. Δήμαρχε, εγώ κύριε Περιφερειάρχα, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο γιατί πια περνάμε από τις εξεγγελίες του τι θα κάνουμε σε έργα τα οποία γίνονται, σε πραγματικές εργολαβίες που υλοποιούνται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, το σημαντικότερο να εξασφαλιστεί το χώρο. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για το έργο αυτό, όχι μόνο για την εξωτερική, αλλά όλη την Θεσσαλονίκη. Θα σταθώ μόνο σε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, του Δημάρχου, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτόν τον μικρό χρόνο χώρο να υπάρχουν όλο των ειδών οι κρίσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα του χώρου σε βάθος χρόνου, να μπορεί ο δηλαδή ο ίδιος να παράγει επαρχίες και να μπορεί να συντηρείται, διότι έχουμε δει άλλα παραδείγματα στο παρελθόν πολύ ωραίων χώρων που πιάστηκαν, δηλαδή πώς παραμελήθηκαν επειδή ακριβώς δεν υπήρχε αυτό το μοντέλο. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Απόστολο. Υπάρχουν και άλλοι, άλλα στρατόπεδα ή κατασκευή τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν από την ίδια πολιτική. Είμαστε σε μια με τη συνεταιρεία και με τους συναρμόδιους για να εξετάσουμε ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε περιοχής πώς μπορούν αυτοί οι χώροι να αξιοποιηθούν, αλλά κυρίως το τονίζω αυτό, να υλοποιηθούν.